Άμα πάρουμε όσα έχετε κατά καιρούς, όχι απλώς πει ή αρθρογραφήσει, όσα δώσατε με τη θεσμική σας ιδιότητα στην τότε κυβέρνηση, έχω φυλάξει. Μάλιστα, μετά τη συναντησή μας, θυμάστε που είχα έρθει όταν είσαστε Γενικός Γραμματέας και μου δώσατε τα όσα λέγατε στον Πρωθυπουργό που σας εμπιστεύτηκε, που σας τοποθέτησε εκεί να κάνει. Σαν και αυτά που μας λέτε τώρα, που είπατε στον κύριο Μάρδα, που είπατε σε όλους μας. Εγώ λοιπόν θα αποφύγω να σας κουράσω με αυτά που τα έχετε πει και τα οποία είναι πάντα επίκαιρα και χρήσιμα, αλλά ταυτόχρονα θα πω ότι έχουν μιλήσει, δεν εννοώ καθόλου εσάς και το ξέρετε και το ξαναλέω για δεύτερη φορά, αλλά επειδή ακούγονται και άλλοι που έχουν μιλήσει και έχουν γράψει, κάτω στην Πάτρα λένε το να μιλάνε οι πόρνες για ηθική πάει πολύ. Και ήθελα να σας πω λοιπόν, κύριε Σούρλα, ναι, η γυναίκα του Κέσσαρα λέει πρέπει να φαίνεται και να είναι και τίμια. Ε? Τώρα η γυναίκα του Κέσσαρα της οικονομίας, το ξέρετε ότι είναι στη Γαδά. Είναι. Στη Γαδά τώρα της παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Του κυρίου Στουρνάρα. Το ξέρετε. Πώς το ακούτε. Σαν ένας δημόσιος κοινοβουλευτικός άντρας. Αυτός ήταν υπουργός, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Και έχει να κάνει με θέματα τέτοια, με δουλειές, με αυτό, με τέτοια έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει γιατί την πιάσανε με κόκκινο. Να ξαναπιάσουμε λοιπόν ηθικολογία. Εγώ λέω όχι. Επιτρέπετε όμως εσείς τώρα ο Σούρλας να λέτε εδώ στην Επιτροπή ότι αυτά πρέπει να κάνουμε γιατί δεν ξέρετε πώς γίνονται οι τροπολογίες. Εσείς, ο Γιώργος, ο Σούρλας, που όταν επικοσκοτά εσείς ξέρατε πόσο κόστησε η τροπολογία. Πόσο πληρώθηκε η τροπολογία του Κουτσονόμου. Δεν μ' άκουσες προηγουμένως. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Άκουσα τώρα. Άκουσα τώρα στο ερώτημα. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Άκουσα τώρα στο ερώτημα, ρε η τροπολογία, γιατί ήρθε αυτή η τροπολογία. Ω, λέτε, αφού ήρθε στη Βουλή και αφού ψηφίστηκε στη Βουλή, καλώς καμωμένη είναι. Αφού ήταν καλώς καμωμένη, κύριε Σούρλα, γιατί δεν ήταν καλώς καμωμένη και τότε με τον Κοσκοτά. Και τρέχαμε να βρούμε. Να βρούμε την κούτα με τα Pampers. Έτσι. Λέω λοιπόν για να βρούμε και εδώ τώρα την κούτα με τα Pampers. Το ερώτημα είναι το εξής. Πρέπει να βρούμε αν υπάρχει κούτα με Pampers. Το θέμα του Κοσκοτάδη ήταν ανθρωπολογία, ήταν ερώτηση. Κάτι ξεχνάτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Το θέμα ανθρωπολογιών είπα ότι αυτό το κατάδυμα υπήρχε κατά το παρελθόν. Και υπάρχει τον Κουτσονόμο τον ξεχάσατε. Υπάρχει πώς, όχι καθόλου. Τότε γιατί μου λέτε, εγώ συγκεκριμένα αυτό, λέω. Αυτό θέλω... Εδώ τώρα πρέπει λοιπόν να βρούμε αν υπάρχει όπως τότε υπήρξε χρήμα. Βεβαίως. Πρέπει. Γι' αυτό είσαι. Άρα, ένα λεπτό, έτσι πάμε στα πρακτικά. Πρέπει λοιπόν να γίνουν μάλιστα. Άρα για να το βρούμε αυτό, εάν δεν ανοίξουν οι λογαριασμοί θα το βρούμε. Γιατί το ρωτάς αυτό. Ρωτάω, πρέπει να ανοίξουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όχι να ανοίξουν, διάπλατα για τους πρέπει, το κρατάμε αυτό. Συζητάμε. Το κρατάμε γιατί το λέμε από την αρχή και δεν ξέρω αν το έχουμε ζητήσει. Στοιχείο μπορεί να προσφέρει στη συζήτηση, στην ερευνά σα, πρέπει να ζητήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λοιπόν, το κρατάμε, πρέπει να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Και όχι μόνο των πολιτικών, όχι μόνο. Όσοι παίρναν αποφάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερίκος Δινάν, του Ερυθρού Σταύρου. Βεβαίως. Όσοι παίρναν αποφάσεις. Βεβαίως. Σχετικές. Να σας πω, κύριε Σούρλα. Υπάρχουν ωφελημένοι και ζημιωμένοι από όλοι από τότε που γεννήθηκε η ιδέα στο Μαρτίνι να φτιάξω ένα νοσοκομείο μέχρι που έφυγε. Υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχουν. Έχετε κάνει ερωτήσεις. Ξέρετε πώς έχω κάνει εγώ. Σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν ζημιωμένοι και ωφελημένοι. Από τις 33 ερωτήσεις που έγιναν τελευταία δεκαετία, οι 10 είναι δικές σου. Και μάλιστα μερικές εξ αυτών έγιναν όταν ήμασταν μαζί στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Ωφελημένοι υπάρχουν σίγουρα. Ναι. Πάντα υπάρχουν, αγαπητέ Νίκο, ωφελημένοι. Γιατί το λέω όμως. Για να συνεχίσω. Άρα και σε αυτό που ζούμε σήμερα στην πατρίδα μας, αυτό το θλιβερό φαινόμενο. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θα βγουν πάμπλωτοι. Έχετε δίκιο. Ζημιωμένοι υπάρχουν. Πώς. Είναι το δημόσιο ζημιωμένο. Και άμα δεν υπάρχουν ζημιωμένοι, πώς ναι, θα υπάρχουν. Στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως. Γιατί εγώ θέλω να μείνουμε εδώ στο προκείμενο. Είναι ζημιωμένο το δημόσιο. Από το δημόσιο, από, από αυτή τη διαδρομή όλη, από τη διαχείριση. Σαφώς είναι. Να σας πω, κύριε Σούρλα, μάθατε ότι άνοιξε ο οικονομικός εισαγγελέας 60 προσώπων
τους λογαριασμούς για να δει το μαύρο χρήμα της Νοβάρτης, που το πλήρωνε πάλι, το δημόσιο το πλήρωνε. Το μάθατε έναν κρατικό συναδελφό σας γιατρό της Θεσσαλονίκης, του βρήκε 30 εκατομμύρια. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο βρήκε αποκλήσεις πολλών εκατομμυρίων. Και όταν πήρε το δρόμο, είπε η οικονομική εισαγγελέας και ο Δραγάτσης, για να δούμε από πού ήρθαν τα λεφτά. Φτάσανε σε μια πόλη που λέγεται Βασιλεία και εκεί έχει την έδρα της Νοβάρτης, που έλεγε εμείς. Δεν ξέρω τι κάνανε στην Ελλάδα, λέει. Εμείς όχι. Στο δε γενικό διευθυντή της εδώ βρήκαν αποκλήσεις πολλών εκατομμυρίων και του δεσμεύσανε τους λογαριασμούς. Δεν το παίζουν τα κανάλια αυτό. Δεν είναι είδηση αυτό. Αυτό είναι είδηση. Γιατί αν το παίξουν αυτό. Αυτό δεν είναι. Εσύ τα έχεις φάει στο πετσί σου. Εσύ τα έχεις φάει στο πετσί σου. Και το είπες περί αυτής της παγιερής μοναξίας. Πάμε εδώ τώρα. Αποκλειστικότητα στο δικό σου το κανάλι. Έτσι, πάμε τώρα εδώ όμως. Πάμε τώρα εδώ. Για να πάμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν σας ερωτώ. Όταν υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι κυκλοφόρησε χρήματα και καταγγελίες. Χρήμα, μαύρο και καταγγελίες. Έρχεται ο Πρόεδρος των Εργαζομένων στη Βουλή, στο Ναό της Δημοκρατίας, στην αρμόδια επιτροπή. Και λέει, ξέρετε τι γίνεται εκεί με τις προμήθειες, με τους εξοπλισμούς. Λέει συγκεκριμένα, λέει. Κάνουν ό,τι δεν ακούνε. Μάλιστα. Εμείς σήμερα εδώ ρωτάμε τον Γιώργο τον Σούρλα και τον ακούει ο ελληνικός λαός. Όχι τον Ιεροκήρυκα. Και τον ρωτάει, Γεώργιε Σούρλα, για αυτές τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες, τις επώνυμες, πρέπει έστω και τώρα, όχι να αναζητηθούν μόνο ποινικές ευθύνες, να μπλοκαριστούν οι λογαριασμοί για να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Του Μαρτίνη του βρήκαν, λέει, 3,5 εκατομμύρια. Ο Μαρτίνης λέει, δεν είναι δικά μου, αλλά βρήκαν 3,5 εκατομμύρια. Το ξέρετε αυτό, ε. Και τον ρώτησα εδώ που τον είχα απέναντί μου. Ωραία, Μαρτίνη, μόνο σε έπαιρνε στα 3,5 εκατομμύρια. Οι άλλοι που βγάζανε τις αποφάσεις εκεί με τα κληροδοτήματα, που ξέρετε εσείς, κύριε Σούρλα, πώς γινόταν όλη αυτή η φάμπρικα. Γιατί κάνουν εδώ μέσα ότι δεν ξέρουνε, γιατί έχουν πάρει και υπουργοί και πολιτικοί τέτοια ακίνητα. Έτσι και το ξέρετε. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσει γρήγορα η Επιτροπή και ο Πρόεδρος αμέσως, να μην περιμένει την κατάληξη. Εγώ δεν ήμουν σήμερα εδώ γιατί ήμουν πάλι να καταθέσω από την προηγούμενη εξεταστική, γιατί ό,τι λέμε εδώ πέρα, εγώ τα στέλνω στον εισαγγελέα. Και λέω, διά τα καθημάς. Και εδώ με μαλώνανε κάποιοι. Λέει, γιατί το κάνετε, κύριε Νικολόπουλε. Δεν πειράζει. Και αυτά που λέτε τώρα εσείς, εγώ θα τα πάω. Ο Σούρλας λέει ότι πρέπει. Και ο Σούρλας είναι έτοιμος, ήταν υπουργός, δεν είναι ο γιος μου. Όλα στη φόρα. Έτσι, μπράβο. Λέει λοιπόν ο Μαρτίνης, να έρθουν οι υπουργοί, λέει, τετατέτ. Να έρθουν κατά την παράσταση. Πρέπει να έρθουν. Το χάρισμα σε κανέναν και με τίποτα. Έτσι. Και καμία σκιά. Να σας ρωτήσω, κύριε Σούρλα, πρέπει να έρθουν κατά την παράσταση οι υπουργοί, αφού το θέλει κιόλας ο Μαρτίνης? Τι γνώμη σας, θα βοηθήσει? Εγώ αν ήμουν θα πήγαινα. Εντάξει. Εσείς αν είσαστε, μιας και καλό μέτρο είναι αυτό, ειλικρινά το λέω, το δικό σας το μέτρο, εάν είχατε ιδιαιτέρα στο γραφείο σας και λέγανε μέσα στη Βουλή, κύριε Σουρλά, η ιδιαιτέρα σας, που είναι θυγατέρα μεγάλου πολιτικού παράγοντα, σεβάσμιου, πατριάρχη, είναι και αυτή στη λίστα που δεν πάει να πληρώσει ακόμα τώρα τα λεφτά, τα νοσήλια. Εσείς τι θα τις λέγατε? Γιατί λέτε, εγώ τι θα έλεγα? Θα τις λέγατε να πάει να πληρώσει, να μην τα πληρώσει ο φτωχός ο κόσμος? Ή θα την κρατάγατε εκεί πέρα? Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει όσοι αδικαιολόγητα... Εσείς θα τις λέγατε να πάει να το πληρώσει? Βέβαια. Να σας πω, εσείς θυμάμαι ότι τα βάλατε ακόμα. Όχι όμως επιλεκτικά λέμε. Όχι όλοι. Όλοι, αλλά άμα η πρώτη, κύριε Σούρλα, λέμε ονόματα τώρα. Ακούει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λέμε ονόματα, κύριε Σούρλα. Και κάνουμε ότι δεν ακούμε. Είναι 4 πρώην πρωθυπουργοί, κύριε Σούρλα, και κάνουν ότι δεν ακούνε. Άμα δεν μπουν λοιπόν τα ονόματά τους για να ακούει ο κόσμος, είναι ο Σιμίτης, δεν το ακούσατε? Να ρωτήσω κάτι, Νίκο, τώρα. Η εκπομπή που κάνεις μ' ακούει, πώς το λέμε? Ναι. Δεν ακούνε. Όχι, δεν ακούνε, αν ρωτάτε αν ακούνε, αλλά ακούει ο κόσμος. Και γι' αυτό τώρα σας ερωτώ. Όταν εσείς... Εγώ ρωτάω το Σούρλα τώρα, αν ακούει ο Σούρλας τώρα. Τώρα είναι η εκπομπή, τώρα είναι ο Σούρλας ακούει. Και λέω λοιπόν, ο Σούρλας. Και λέω, μα το Σούρλα τώρα εξετάζουμε. Γι' αυτό σας ταλαιπωρήσαμε και ευχαριστούμε. Ρωτάω το Σούρλα, έχετε δει τα ονόματα των 17.000 ανθρώπων που δεν πληρώνουν τα νοσήλια? Όχι. Όχι.
θυμάμαι καλά, εσείς τα βάλατε ακόμα και με το ίδρυμα συζύγου πρωθυπουργού. Αλήθεια, θυμάμαι καλά. Για πέστε μου, μη χαμογελάτε. Είναι έξω από το αντικείμενο. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου έξω. Ίσα ίσα που είναι μέσα, θα δείτε γιατί σας το λέω. Εάν εσείς τότε εν ενεργεία τα βάλατε με το ίδρυμα της μακαρίτης σας, της Μαρίκας της Μητσοτάκη, και είπατε όλα στο φως, σας ερωτώ. Η οικογένεια Μητσοτάκη τώρα που οφείλει νοσήλια και που διεκδικεί την Πρωθυπουργία, πρέπει να πάει να τα πληρώσει. Τώρα, όπως πάμε την κουβέντα... Α, πάμε την κουβέντα. Όχι, πέστε ό,τι θέλετε. Και εμένα μ' ακούνε και εσάς σας ακούνε. Όχι, τώρα όχι. Πάμε. Όχι, όχι. Έτσι πως πάμε τώρα... Εντάξει, εντάξει, πέστε ό,τι θέλετε. Για να λέμε για το Μητσοτάκη και... Για όλους δεν θα πούμε. Όχι, όχι. Χωρίς ονόματα θα πούμε. Ωραία, εσείς τι θα κάνατε λοιπόν. Απαντήστε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Εγώ σας θέτω το ερώτημα. Εγώ αν ήμουν στη θέση, ναι, δεν θα ρωτούσα. Ναι, τώρα εσείς όμως πρέπει να απαντήσετε. Όχι, δεν απαντάτε. Ο Γεώργιος Σούρλας δεν απαντά. Οκ, okay. Όταν ήταν νέος είχε τόλμη, τώρα δεν απαντά. Ερωτώ. Μη χαρακτηρίζετε. Ερωτώ. 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 Είναι σπουδαία, είπατε, η αποστολή της Επιτροπής. Θέλει να μιλήσει, να πει κάτι. Επειδή είναι σπουδαία η αποστολή της Επιτροπής, πρέπει να κάνει τα πάντα για να γυρίσουν όλα τα χρήματα πίσω. Όχι τα χρήματα όλα, τα πάντα για να δει που, τι ακριβώς... Όχι, όχι, ρωτάω συγκεκριμένο. Αφήστε το να δει. Μια πτυχή. Αφήστε, ένα είναι να δει. Το δύο, εδώ τώρα είναι για το μάρμαρο, γιατί το πληρώνει το μάρμαρο ο κόσμος. Το μαύρο χρήμα αυτό που έχει διακινηθεί. Ο Γεώργιος Σούρλας τι λέει, ότι πρέπει... και παρά τι που έγινε πρέπει να κοντοσταθεί. Πρέπει, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, κύριε Σούρλα, εσείς... Αν βρεθούν ζωντανοί όλοι αυτοί, βέβαια. Ναι. Είναι ζωντανοί, όσοι είναι ζωντανοί. Εσείς, κύριε Σούρλα, που ξέρετε, γιατί τα έχετε γράψει, γι' αυτό λέω που ξέρετε, δεν πάω να εκμεύσω απάντηση. Εσείς που ξέρετε, λοιπόν, ότι βρέθηκαν δικαστές για να πουληθούν μπιρμπαρά τα κληροδοτήματα για να γίνει το ερίκος Ντινάν. Και αυτοί οι δικαστές είναι στη λίστα αυτών που δεν πληρώνουν. Εσείς τι θα κάνατε ή τι κάνατε τότε που είσαστε ο Σούρλας που κελαϊδάγατε. Τι κάνατε για να το κάνουμε και εμείς τώρα. Τι κάνατε εσείς τότε. Καμία τα κουκουλώνατε και μιλάγατε περί θεσμών. Καμία διάκριση. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι να μιλάτε περί θεσμών τότε. Καμία διάκριση. Έτσι, μπράβο, μάλιστα. Και το τελευταίο. Όντως είναι 200 φάκελοι εδώ στη Βουλή. 200 φάκελοι έχουν έρθει από τους δικαστές τα τελευταία χρόνια. Και μένουν, δεν ξέρω πού ακριβώς. Σήμερα έβαλα το γραφείο μου να ρωτήσει τον πρόεδρο της Βουλής πού μπορώ να πάω να τους δω. Γιατί αφορμή ήταν ένας χτεσινός φάκελος που ήρθε. Το ζητήσαμε, αλλά λείπατε. Το ζητήσαμε, κύριε Νικόλαο. Όχι, αφορμή είπα. Τον έχουμε από αύριο. Δεν είπα τίποτα. Λέω ποια ήταν η αφορμή για να πω να δω ποιοι είναι οι 200 φάκελοι. Για να δω αν μέσα στους 200 φακέλους είναι και εκείνα, κύριε Σούρλα, που πολύ καλά είπατε πριν για το λαθρέο καύσιμο, για όλους αυτούς. Που εσείς το ξέρετε και κάνετε ότι δεν το ξέρετε σήμερα, γιατί θέλετε να είστε έτσι λίγο πιο κομψός. Ήθελα λοιπόν να σας πω, για αυτούς θα περιμένουμε πότε θα αλλάξουν οι νόμοι ή τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει στον Αριοπάγο, στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου, που φαίνεται ότι υπάρχουν δικαστές και κάνουν εκείνο που εμείς δεν τολμήσαμε ως κυβέρνηση να συγκρουστούν πραγματικά με τους νταβατζίδες και να μην αφήνουν το Σούρλα μόνο του, φορώντας του το φωτοστέφανο, αλλά απ' έξω. Πήγα και είχε και έναν άλλον δίπλα στο Σούρλα. Του λέω, καλά, εσύ έχεις κι άλλον βοηθό. Του είχε δώσει ο Πρωθυπουργός κι άλλον. Γιατί σου λέω, ο Σούρλας είναι ανεξέλεκτος, κατάλαβες. Είχε κι άλλον ένα. Αλλά το Σούρλα θα τον έχουμε όταν θα λέμε το καλό μας πρόσωπο. Όταν θα θέλουμε για τις βρωμοδουλειές μας, για να διεκπεραιώσουν αυτά, θα έχουμε άλλους. Και σας ερωτώ, κύριε Σούρλα, εσείς αυτές τις τροπολογίες θα τις υπογράφατε ποτέ? Θα λέγατε εσείς ποτέ να αλλάξει διοίκηση γιατί θέλει ο τραπεζίτης? Ευθέως σας ερωτώ. Τι να απαντήσουμε?
Θα το λέγατε ποτέ? Πρέπει να δω όλο το σκεπτικό αυτό που σε έγινε. Μωρέ, θα το έλεγες ποτέ? Μα δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένας άλλος σούρλα σήμερα από τη γένω το σούρλα που ήξερα. Ευχαριστώ πολύ. Μία πολύ μικρή νήξη, όχι ούτε καν ήθελα να πω. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, και μας βοηθήσατε και της ουσίας. Και αυτό πιστεύω ότι θα φανεί και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, όταν θα συνάγω με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Πολλά από αυτά που είπατε.